Θέλω εσείς, τι είδα να κάνουμε, κύριε Χριστό, όταν η κυβέρνηση ήρθε και μας είπε αγοράστε υπηρεσίες παρακαλώ, έχουμε εδώ και 2 χρόνια με αγορά υπηρεσιών οίκων που εκτελεί καθήκοντα εσωτερικό λεκτή. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι να την παραποιούμε. Μπορεί να ενοχλούμαστε για το τι λέει ο Γενικός Ελεκτής. Μπορεί να θεωρούμε ότι αυτά που λέει ο Γενικός Ελεκτής είναι καλά και ωραία και γίνονται παντού. Εγώ θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν ελλείμματα σωστή διαχείριση. Σοβαρά ελλείμματα. Δεν σε διέκοψα. Και κακοδιαχείριση και διασπάθηση. Να τελειώσω και να απαντήσει σε όλα αυτά. Επιγικό απαράδεκτο. Δεν το περίμενα από εσά. Από εσάς ειδικά δεν το περίμενα. Να σε παρακαλέσω πολύ, αυτόν το δεν το περίμενα από σένα, να μην το λες σε μένα. Το λέω. Όχι, να μην το λες σε μένα. Έτσι, να απαντάς αυτά που σου λέω, Αντρέα. Αυτό είναι αυτή η πατερναλιστική νοοτροπία απέναντι σε έναν συμπολίτη σου, συνυποψήφιο σου, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, ας πούμε, να... Δεν σε βλέπω σαν συνυποψήφιο μόνο, ως δημόσιο πρόσωπο. Ναι, τότε λυπούμε, τι ειλικρινά. Σημαίνει δεν το περίμενες από μένα. Λυπούμε. Εγώ απλά διάβασα την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, κάποια συγκεκριμένα σημεία. Μπάση περιπτώσει. Αυτά τα συγκεκριμένα σημεία υποδηλώνουν διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Υποδηλώνουν αυτό που, όταν γίνονται... Ναι, άλλο η έλλειψη εσωτερικού ελεγχού. Όταν δεν υπάρχουν μητρώα που να παρακολουθούν τις συμβάσεις. Όταν γίνονται υπερβάσεις και διαγραφές χρεών. Παράτυπα. Όχι. Σε μια περίπτωση. Μην το συζητάτε. Λοιπόν. Αυτά είναι συκοφαντία. Κύριε Κωνσταντίνου, μπορώ να μιλήσω. Κύριε Χριστού, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει, θα ήθελα, κύριε Νικολαίδη, να μας πείτε τι ακριβώς εξηγείτε. Θα δώσω στη δημοσίευση αύριο τα ευρήματα της έκθεσης του Γενικού Ελεκτή του 2013 και του 2014. Για να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Για να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Μα ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο τον άκομψο. Μα ποιον άκομψο. Δεν περιποιείται. Ανδρέα μου, εδώ δεν κάνουμε. Δεν είναι θέμα αισθητική η πολιτική. Δεν είναι θέμα αισθητική. Η πολιτική είναι θέμα των πραγματικοτήτων. Κύριε Νικολαίδη. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστου λέει για τις συνοικίες ότι εξοδευθήκαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, το χειρότερο. Δεν είναι ότι οι συνοικίες βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει αίσθηση ότι έγιναν αρκετά για τις συνοικίες. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν πηγαίνετε στην Αγία Φύλλα. Εγώ πήγα στην Αγία Φύλλα. Μίλησα με κόσμο της Αγίας Φύλλας. Μίλησα με τον σύνδεσμο φίλων της Αγίας Φύλλας. Οι άνθρωποι έχουν 8 αιτήματα εδώ και 8 χρόνια που αφορούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Ο μέσος πολίτης της Αγίας Φύλλας χάνει 1,5 ώρα από τη ζωή του κάθε μέρα. Δεύτερον, στασιμότητα στα οδικά έργα, τίποτα δεν έγινε τα τελευταία 8 χρόνια. Τρίτον, προβλήματα με τα όμβρια ύδατα. Υπάρχουν οικογένειες που παρακαλούν να μην βρέξει στην Αγία Φύλλα και στην Εγκάλη. Τέταρτον, έλλειψη αθλητικού χώρου. Λέω τι καταγράφουν ήδη. Και θέλω, επειδή θα ξεφύγουμε από τον χρόνο μας, και ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα ολοκληρώσω. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω. Ασφαλώς κάποιος μπορεί να πει ότι δεν υπήρχαν τα κονδύλια. Είναι όμως θέμα προτεραιοτήτων. Σήμερα έμαθα ότι υπήρχαν τα κονδύλια, 500 εκατομμύρια. Φάση περιπτώσει. Ζακάκι, πήγα, μίλησα με τους ανθρώπους. Τηλεφώνησα, είδα πολλές δεκάδες κόσμο. Όλοι λένε για τα ίδια προβλήματα. Σκουπίδια, λακκούβες στους δρόμους, στάσιμα νερά, εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, έλλειψη πάρκων, έντοδη ισοζυμία, κουνούπια. Και όλοι έλεγαν τα ίδια προβλήματα. Δεν είναι το τι. Σε ποιο σημείο είναι η εγκατάλειψη. Άρα, εσείς λέτε ότι υπάρχει βάρος στο παραλιακό μέτωπο και όχι στα ενδότερα. Αυτό ακριβώς λέω. Να. Ανάφερε κάποια έργα ο φίλος ο Ανδρέας. Πατήχιο. Εδώ και 8 χρόνια είναι κλειστό. 8 χρόνια. Γιατί, κύριε Νικολαίδη. Δεν ξέρω. Πρέπει αγαπητέ. Να το πείτε. Εδώ και 8 χρόνια. Πρέπει να το πείτε. Το πολιτιστικό κόστος, το κοινωνικό κόστος. Πάρει παραπλανήτη. Το κοινωνικό κόστος αυτών των 8 χρονών χωρίς το πατήχιο, πόσο υπολογίζεται. Με έναν προϋπολογισμό που από τα 3,8 πήγε πέραν των 8, σχεδόν 9 εκατομμύρια. Και αυτόν παραπλάνησε. Γεγονός. Είναι γεγονός. Παραπλάνηση, κύριε Νικολαίδη. Όλα είναι παραπλάνηση, αγαπητέ Αντρέα. Παραπλανήτη εν συνειδητά. Έτυχε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, έτυχε μετά από 8 χρόνια να τελειώσει το πατήχιο και να εγκαινιαστεί 22 ημέρες πριν τις εκλογές. Ξέρετε, ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Ο κόσμος αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει και τα κρίνει. Δεν γίνεται 22 ημέρες πριν τις εκλογές
να εγκαινιάζεται ένα έργο το οποίο για 8 χρόνια επαράπε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείστε, κύριε Νικολαίδη. Πραγματικά δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο να μιλήσω με αυτόν τον τόνο, αλλά από τη στιγμή που δέχτηκα αυτή την επίθεση ότι παραποιώ και ότι δεν το περίμενα από μένα και ότι ξέρω εγώ περίπου είμαι ένα συκοφάντη, αναγκάζομαι να πω κάποια στοιχεία. Τέλει. Εγώ πληρώνω σκουπίδια 159 ευρώ το χρόνο. Ναι. Ο Ιψωνιάτης πληρώνει 114 ευρώ το χρόνο. Είναι χαμηλά τα τέλη της Λεμεσού. Για να βάλει ένα νερό. Να συγκρίνεται. Για να βάλει ένα νερό. Να συγκρίνεται με την πληρώνει άλλο Δήμο. Το ίδιο Ιψωνά, ο οποίο δεν έχει δημοτική υπηρεσία. Αυτό είναι. Δεν έχει δημοτική. Γιατί τόλμησε. Γιατί τόλμησε. Είμαι υπέρ της αποτελεσματικής διαχείρισης. Είσαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας. Και με τα 159 τι παίρνετε, κύριε Νικολαίδη, εσείς? Παίρνετε από κομιδή το σκευάλος σας 52 φορές, 52 εβδομάδες επί 2 φορές, 104 φορές. Παίρνετε από κομιδή των ογκωδών αντικειμένων, άμα τηλεφωνήσετε στο Δήμο. Παίρνετε επιδιόρθωση των πεζοδρομίων δωρεάν. Μόνο έτσι στη Λεμεσό επιδιορθώνετε τα πεζοδρόμια δωρεάν. Και παίρνετε και κλάδιμα των δέντρων σας μία φορά το χρόνο και πάλι δωρεάν. Ούποτε σε άλλη πόλη δεν θα σας παρακαλέσω. Αυτό το πακέτο που είπε ο φίλος ο Ανδρέας. Ακούστε με λίγο κάτι πολύ σημαντικό. Ο λόγος που ο Δημότης πληρώνει περισσότερα για την αποκομιδή των σκυβάλων είναι γιατί δεν υπάρχει βούληση. Έτσι, να μελετηθούν τρόποι αποκομιδή σκυβάλων πιο αποτελεσματικοί. Λοιπόν, είναι απλό και αποστήσουν πάρα πολύ. 10 δευτερόλεπτα κλείστε, κύριε Χρήστου. Δεν μπορώ να κλείσω στα 10 δευτερόλεπτα. Σε το 20. Βατήχιο θέατρο χρηματοδοτήθηκε ως έργο από τα διαρθρωτικά ταμεία. Μάλιστα. Αρχικά μας έδωσαν τα 3,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Για την σκηνή μόνο. Και μετά, όταν είδαν ότι είχαμε επιτυχημένη προσπάθεια, ήρθαν οι άνθρωποι που μας είπαν θα διορθώσετε όλο το θέατρο. Όμως είχε τελειώσει η σκηνή και ξεκινήσαμε από την αρχή. Άρα, τίποτε δεν πήγε χαμένο. Οι ελεγχτές σε τρία επίπεδα εξέλεξαν το τελευταίο γρόση και περηφανευόμαστε να πούμε ότι χρησιμοποιήσαμε το κάθε γρόση σωστά και αποτελεσματικά. Το δεύτερο. Τα έργα αποχέτευσης στην Αγία Φίλα και στην Εκάλη. Λοιπόν, να μην, 25 να μην ανοίξω... εκατομμύρια μας έχουν κουρέψει. Είχε σημασία. Είχαμε τα έργα προγραμματισμένα, λοιπόν, και προσφοροδοτημένα. Πρέπει να κλείσω την συζήτηση. Με πιέζουν και εμένα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το στρώσαμε την Κύριε Αγία Χρήστου, σας ευχαριστώ. Κάμε πεζοδρόμια σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στην πορεία. 10 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Εγώ μιλώ με τους πολίτες. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι απασχολημένος ούτε με τελετές, ούτε με εγγένεια. Μιλώ με τους πολίτες κάθε μέρα. Περπατώ στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Μιλώ με τους καταστηματάρχες, μιλώ με τους ιδιοκτήτες κέντρων. Μιλώ με την Αγία Φύλα, τους κατοίκους των συνοικιών, την Αγία Φύλα, στο Ζακάκι, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτά που σας είπα είναι το 1/100 από αυτά που μου λένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μακρά προεκλογική, θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Χρήστου. Σας παρακαλώ, κύριε Χρήστου. Κύριε Χρήστου, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.